σοκ στη Μεσαρά από την αποκάλυψη της δράσης 46χρονου μεγαλέμπορου που χαρακτηρίζεται ως πρόσωπο υπεράνω υποψίας στην τοπική κοινωνία. Ακόμη μεγαλύτερο όμως από την αποκάλυψη ότι το 53χρονο θύμα που παρέδωσε τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα είναι ο ίδιος επιχειρηματίας, ο οποίος λίγους μήνες πριν αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει εξαιτίας των απειλών που δεχόταν. Με τους γιατρούς στο κέντρο υγείας Μυρών, όπου μεταφέρθηκε, να σώζουν τη ζωή του στο παραπέντε. Πληροφορίες για τη δράση του υπήρχαν εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια, όμως η αστυνομική έρευνα προσέκρουε στα στεγανά της κλειστής κοινωνίας. Καθώς κανένας δεν ήθελε να καταγγείλει τοκογλυφία, πόσο μάλλον το κλίμα απειλών και τρομοκρατίας μέσα στο οποίο ζούσαν τα θύματα. Η ομερτά φαίνεται να έσπασε όταν ο 53χρονος έφτασε στο χείλος του θανάτου, με τον ίδιο και 5 ακόμη επαγγελματίες της περιοχής να καταγγέλουν τον εφιάλτη που ξεκινούσε όταν ο 46χρονος, που άκουγε τα προβλήματά τους εξαιτίας της καθημερινής συνεργασίας τους, έλεγε «Εγώ είμαι εδώ». Τα χρήματα τους έλεγε ότι δεν ήταν δικά του, γι' αυτό έπρεπε να πληρώσουν με υπερτοκογλυφικούς όρους ποσά που ξεκινούσαν από 300 ευρώ την εβδομάδα. Το παράδειγμα του 53χρονου είναι απόλυτα χαρακτηριστικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να δανείστηκε τμήματικά περίπου 3.000 ευρώ. Μέσα σε 3 μήνες πλήρωσε 8.000 ευρώ, όμως ο 46χρονος του ξεκαθάρισε με απειλητικά τηλέφωνα που έκανε ακόμη και στη μητέρα του ότι για να ξεχρεώσει έπρεπε να δώσει άλλες 7.000 ευρώ, δηλαδή συνολικά 15.000 ευρώ. Το ραντεβού με τα προσημειωμένα χαρτονομίσματα κλείστηκε και ο κατηγορούμενος πιάστηκε στα πράσα με τα χρήματα στην τσέπη. Αυτό που έψαχναν οι αστυνομικοί είναι ήδη στην κατοχή τους και δεν είναι άλλο από τα 3 τετράδια στα οποία είναι γραμμένες, κωδικοποιημένα οι συναλλαγές του μεγαλέμπορου. Εκτός από τα σημεία όπου έχει βάλει τους καταγγέλλοντες να υπογράψουν, υπάρχουν σημειώσεις με μικρά ονόματα αλλά και αναφορές στα κεφαλοχώρια της Μεσαράς, από που φαίνεται να κατάγονται όσοι έχουν δανειστεί χρήματα από τον ίδιο. Με τους αστυνομικούς του τμήματος Φεστού να δίνουν μάχη για να σπάσουν τον κώδικα επικοινωνίας που χρησιμοποιούσε. Οι καταθέσεις των υπολείπων θυμάτων έγιναν χθες σε φορτισμένη ατμόσφαιρα, αφού μίλησαν με δάκρυα στα μάτια για τις απειλές και τον τρόμο που ζούσαν. Ο ίδιος ο κατηγορούμενος κράτησε το στόμα του ερμητικά κλειστό, αρνούμενος να καταθέσει στην αστυνομία. Το πρωί μεταφέρθηκε στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου ασκήθηκε σε βάρος του δίωξη και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.